Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για το βιβλίο διευθύνσεων του Microsoft Outlook. Το βιβλίο διευθύνσεων είναι μια λίστα αποθηκευμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων, η οποία μα χρησιμεύει στο να εντοπίζουμε γρηγορότερα τι διευθύνσει που χρησιμοποιούμε συχνά, όπω ακριβώ μα βοηθάει ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Εκτό από την ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούμε να καταχωρήσουμε διάφορα άλλα στοιχεία που αφορούν το χρήστη με τον οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Για να ανοίξω το βιβλίο διευθύνσεων, θα μεταφερθώ από την καρτέλα Κεντρική στην περιοχή Έβρεση και θα πατήσω στο κουμπί Βιβλίο Διευθύνσεων. Το νέο παράθυρο που εμφανίζεται είναι το περιβάλλον του Βιβλίου Διευθύνσεων. Παρατηρήστε τα πλαίσια που υπάρχουν. Αριστερά βρίσκεται η γραμμή Αναζήτηση Επαφών, όπου πληκτρολογούμε την επαφή που αναζητούμε σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλο αριθμό αποθηκευμένων επαφών. Στο δεξί πλαίσιο μπορούμε να αλλάξουμε λογαριασμό, στην περίπτωση που θέλουμε να εμφανίσουμε τις επαφές κάποιου άλλου ενεργού λογαριασμού μας στο Outlook. Τέλος, στο κάτω πλαίσιο εμφανίζονται οι αποθηκευμένες επαφές ή τα αποτελέσματα από την αναζήτηση επαφών αφού έχουμε χρησιμοποιήσει τη γραμμή αναζήτηση από πάνω. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μια νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Θα κάνω κλικ στο κουμπί αρχείο από το μενού και στη συνέχεια θα επιλέξω νέα καταχώρηση στο παράθυρο που εμφανίζεται, θα πατήσω απευθείας OK για να δημιουργήσω μια νέα επαφή. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερθώ στο παράθυρο δημιουργίας νέας επαφής στο Outlook. Παρατηρήστε τώρα ότι μας δίνεται η δυνατότητα να εισάγουμε πολλά στοιχεία για μια επαφή και όχι μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα ξεκινήσω από την εισαγωγή ονόματος στο πεδίο όνομα τεπώνυμο, έστω θα πληκτρολογήσω το όνομα τεπώνυμο, Σπύρος, ξένος. Σε περίπτωση που το άτομο έχει και δεύτερο όνομα, μπορώ να κάνω κλικ στο κουμπί όνομα και να κάνω πιο εξειδικευμένη καταχώρηση του ονόματος στα διάφορα πεδία. Παρατηρήστε καθώς συμπληρώνω τα στοιχεία της επαφής πως τοποθετούνται αυτόματα στο δεξί πλαίσιο για να δημιουργήσουν μια κάρτα. Μπορώ να συμπληρώσω τα από κάτω πεδία που αφορούν την εταιρεία και τη θέση στην εταιρεία, τα οποία στο παράδειγμά μας θα τα αφήσω κενά στην περιοχή ίντερνετ, θα εισάγω την ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας επαφής. Εάν θέλω, μπορώ να καταχωρήσω περισσότερες διευθύνσεις στην ίδια επαφή, πατώντας στο βέλος δεξιά από το πεδίο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέγοντας δεύτερη ή και τρίτη καταχώρηση. Θα πληκτρολογήσω το email σπίρος ξένος με λατινικούς χαρακτήρες παπάκι θα περάσω στη συνέχεια στην περιοχή αριθμών τηλεφώνου. Όπως θα παρατηρήσετε, μπορώ να συμπληρώσω διάφορα τηλέφωνα, αλλά και να επιλέξω το βέλος στα δεξιά των πεδίων, ώστε να κάνω τις επιθυμητές επιλογές τηλεφώνου. Τέλος, μπορώ να συμπληρώσω την πραγματική διεύθυνση του ατόμου που αφορά η επαφή μου. Δεξιά, από τα πεδία συμπλήρωση υπάρχει το πλαίσιο φωτογραφίας. Κάνοντας κλικ επάνω στο πλαίσιο, θα ανοίξει το παράθυρο αναζήτησης εικόνας που θέλω να έχει η επαφή που δημιουργώ. Εγώ δεν θα εισάγω κάποια εικόνα, επομένω θα κλείσω το παράθυρο πατώντα ΑΚΙ. Έτσι μπορώ να έχω μια νέα επαφή στο βιβλίο διευθύνσεων και να ανατρέχω γρήγορα όποτε τη χρειάζομαι. Για να αποθηκεύσω την επαφή, θα κάνω κλικ στο αριστερό μέρο τη καρτέλα Επαφή, όπου βρίσκεται το κουμπί Αποθήκευση και Κλείσιμο. Έχοντα ολοκληρώσει την καταχώρηση, μπορούμε πλέον να δούμε τη νέα επαφή στο βιβλίο διευθύνσεων. Τέλο θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε απευθεία προσθήκη επαφής από ένα νέο εισερχόμενο μήνυμα. Θα κλείσω το παράθυρο του βιβλίου διευθύνσεων. Έστω ότι δεχόμαστε ένα μήνυμα από ένα μη αποθηκευμένο αποστολέα. Από το φάκελο εισερχόμενα, θα ανοίξω το μήνυμα με διπλό κλικ επάνω. Στη συνέχεια, θα αφήσω το ποντίκι επάνω στη διεύθυνση αποστολέα και θα επιλέξω προσθήκη στις επαφές του άτομα. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, θα εισάγουμε όσα στοιχεία θέλουμε και επιλέγοντα τα πεδία που θέλουμε να συμπληρώσουμε. Πατώντας το κουμπί αποθήκευση, έχουμε ουσιαστικά αποθηκεύσει την νέα επαφή.